Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Ολοκληρώσαμε στο προηγούμενο μάθημά μας τα του δευτέρου ήχου ψαλόμενα, τα σύντομα μέλη του, έτσι. Και σήμερα θα δούμε τον ήχο πλάγιο του δευτέρου. Τα σύντομα μέλη του πλαγίου δευτέρου. Και οι δύο οι ήχοι και ο δεύτερος και ο πλάγιος του δευτέρου, όπως έχουμε πει, ανήκουν στο χρωματικό γένος. Ο μεν δεύτερος ήχος χρησιμοποιεί τη μαλακή χρωματική κλίμακα, ο δε πλάγιος του δευτέρου την σκληρή χρωματική κλίμακα. Στα σύντομα μέλη, και περιορίζομαι στον ορισμό αυτών, σύντομα μέλη και δεν αναφέρομαι ε, κάπου σε κάτι άλλο, για όσους το γνωρίζουν, για να μην μπερδευτούμε ακόμη έτσι, γιατί μπορούμε έτσι να, το, να πούμε πόσο ονομάζονται τα σύντομα μέλη, πώς ονομάζονται τα αργοσύντομα μέλη και τα αργά μέλη. Προς το παρόν όμως θα μείνουμε έστω στον απλό αυτόν ορισμό, στα σύντομα μέλη. Στα σύντομα λοιπόν μέλη αυτών των δύο ήχων έχουμε έναν αλληλοδανισμό ε, των, ε, της κλίμακας. Δηλαδή, όπως είδαμε στον δεύτερο ήχο, δανειζόμαστε την κλίμακα του πλαγίου Δευτέρου, την σκληρή χρωματική κλίμακα. Και ψάλουμε και ψάλαμε και όπως το είδατε με, την, με τα διαστήματα της σκληρής χρωματικής κλίμακας. Ενίοτε βέβαια ανάλογα με την πορεία του μέλους υπήρχε και το χρώμα όπως είπαμε του μαλακού χρωματικού γένους, έτσι, της μαλακής χρωματικής κλίμακας. Ε, τώρα στον πλάγιο του Δευτέρου γίνεται το αντίθετο πιο δηλαδή, δανειζόμαστε από τον δεύτερο την μαλακή χρωματική κλίμακα και ψάλουμε λοιπόν με τα διαστήματα της κλίμακας αυτής. Αν θυμάστε, έτσι για να τα θυμηθούμε βέβαια και όλοι μαζί, ότι η μαλακή χρωματική κλίμακα ε, είναι, αρχίζει από τον μέχρι τον Ι ως κλίμακα, η βάση τους όμως είναι το μέσο της κλίμακας αυτής πια είναι ο φθόγκος, ο φθόγκος δι, λοιπόν, της μέσης, ως βάση. Πώς δημιουργείται η μαλακή χρωματική κλίμακα. Τοποθετώντας μία μονόγραμμη ύφεση στους φθόγκους και, και πά. Έτσι λοιπόν, τα, διαμορ... τα διαστήματα συγγνώμη, που διαμορφώνονται είναι στο οξύτερα χορδό, δηλαδή από το δι μέχρι τον νι, 8-14-8, και στο βαρύ τετράχορδο, από το νι μέχρι τον γα, πάλι 8, 14, 8. Το διάστημα γάδι είναι ο διαζευτικός τόνος, που είναι βέβαια 12 μόρια. Θα τα ξαναπούμε αυτά, έτσι, όταν θα πάμε και σε άλλα πιο αργά μέλη. Προς το παρόν, αρχίζουμε με τον πλάγιο του Δευτέρου ως δεύτερο. Ακτική μαρτυρία του πλαγίου Δευτέρου στα σύντομα μέλη, Η ήχος λοιπόν εδώ μας δείχνει ότι είμαστε στον πλάγιο του Δευτέρου. Το διακριτικό εδώ σημείο ότι είμαστε στον δεύτερο. Και έχουμε βου και να και η φθορά έτσι, της μαλακής σωματικής κλίμακας. Η παλαιότερη βάση, αν θυμάστε που είχαμε αναφέρει κιόλα, ήταν ο β. Αλλά έχουμε μετάθεση πλέον της βάσεως κατά δύο φωνές πιο πάνω. Γι' αυτό βάζουμε και το λίγο με τα κεντήματα Οπότε από τον βου ανεβαίνουμε στον Δ και έχουμε πλέον τη νέα μας βάση. Η βάση λοιπόν του δευτέρου ήχου στα σύντομα αυτά μέλη είναι ο Δ. Όπως βέβαια σας είχα πει και πριν για την κλίμακα. Δεσπόζοντες φθόγγι. Δεσπόζοντες φθόγγι είναι ο δι και ο Βου. Οι καταλήξεις τώρα. Θα δείτε και στην πορεία του μέλους που θα πούμε πιο κάτω, οι καταλήξεις γίνονται στον δι και στον Βουέ, ε, στου εσπόζοντε φθόγγους, Αλλά με μία διαφορά. Ατελεί γίνονται στον δι, εντελεί και τελικέ στον φθόγγο Βου. Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά, έτσι. Πάμε να δούμε και να ακούσετε και πάλι τα διαστήματα της μαλακής χρωματικής κλίμακας, μέσα βέβαια από τον ύμνο μας οι δύο πρώτοι στίχοι, το «Κύριε Κέκραξα και το κατευθυνθήτο που θα ακολουθήσει» αποτελούν τα λεγόμενα και κραγάρια. Λοιπόν, δι, ναι, και απίχημα βέβαια που δεν είπαμε είναι ένα ναι στον φθόγκο δι. Ναι. Μία μελωδική φράση, ένα πιο σύνθετο θα έλεγα απίχημα όπως είναι και το παλαιό απίχημα ε, είναι βουγαδί, αντί να πούμε νε ναι στον δι, δι, μπορούμε να πούμε βουγαδί. Και μπορούμε να πάμε και μέχρι τον και και να επιστρέψουμε. Βουγαδί και δι, βουγαδί και δι. Στο οξύ χορδο λοιπόν, ο και είναι κατά ε, τέσσερα μόρια πιο χαμηλός, ο φθόγκος ζω, χαρακτηριστικό του δευτέρου ήχου, είναι πιο Ότι ο φθόγκος ζω είναι πάντοτε φυσικός. Και στην ανάβαση και στην κατάβαση. Ε, δι, δι ζω, ζω, νι, ζω, και δι, δι που, κάνουμε την πρώτη μας νοριμία λοιπόν με τα ψαλόμενα του πλαγιού δευτέρου ήχου, τα σύντομα, εις δεύτερον βέβαια. Δι, ζω, ζω, ζω και και δι, 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 δι και δι, δι γαβού και δι, 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 δι γα και και. ζω και δι δι και δι γα, δι βου, γα βου. Δι γα, δι και ζω και δι γα δι δι, δι βου δι και δι γα, βου. Ε, σαν άκουσμα νομίζω πως είναι γνώριμο στους περισσότερους από σας, έτσι γιατί συνηθίζεται και ακούγεται πάρα πολύ κατά τις ιερές ακολουθίες της ε, Εκκλησίας μας. Να το πω ακόμη μία φορά, καθώς είναι το πρώτο μάθημα που έρχεστε σε επαφή και να σχολιάσουμε ίσως δύο-τρία σημεία. Δι, η μαρτυρία μας, ε, δι, η υπερβατή ανάβαση στον ζώο, φυσικό ζώο. Ζω, ζω, ζω και κέδι. Ο κέ, ε, χαρακτηριστικό άκουσμα στον δεύτερο ήχο. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές καλό θα ήταν να προσπαθείτε να τον ερμηνεύσετε έχοντας την αίσθηση ότι πάντοτε υπάρχει υπεταστή κάτω από τον κέ. Ε, έτσι, στο φωγκόσμιο που αντιστοιχεί στο φθόγκο του κε, έτσι εννοώ. Ζω, ζω, ζω και κεδί, και δι, κεδί, και δι, κεδί, και δι. ε, βουγάδι κεδί. Το ξαναλέω. Ζω, ζω, ζω και κεδί, και δι, δι, δι κεδί. Πάλι πεταστεί εδώ και δι δι γα βου, και δι 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 γα και και δι γα βου στον φθόνκο βου. και δι, Και πάλι. και δι δι και σω και δι,

Βουγάδι, δι, δι, βουγάδι και δι, βου. Τελική κατάληξη στο βου. Εντελεί πάλι εδώ στο βου, ε, όπως είπαμε, εντελείς και τελικές στο βου. Στο σημείο εδώ που έχουμε την πεταστή με το κλάσμα, ας το πούμε λίγο από εδώ, Βουγάδι και δι, πεταστεί, ε. Και Μπορούμε να κάνουμε και την άλλη ανάλυση, ε, καθώς η πεταστή έχει κλάσμα, να έχουμε σαν να έχουμε ολίγων και δίματα και πάνω στα κεντήματα ε, και να επιστρέψω. Να πω δηλαδή βουγάδι και <δει>. ε, βουγάδι από τα αριστερά, ε. Βουγάδι και δι Όπως μπορείτε. Αρχικά μας ενδιαφέρει να είναι σωστό το διάστημα. Έτσι, δικέ και. <Βουγάδη> και δι. Ένα απλό πέταγμα της πεταστής. Βουγάδι και δι ας το ακούσετε και μέλος. Ναι, Κύριε, ε, και κράξα προς εις ε, ακουσόν μου, εις ακουσόν μου, Κύριε, Κύριε, Ισα προς Ισα ακούσον μου προς εστι τη φωνή της βεϊσεώς μου εν το και κραγένε με προς Ισα ακούσον μου κι ακούσον μου Κύριε. Πιστεύω πως εύκολα θα το ερμηνεύσετε, αν υπάρχουν δυσκολίες επιμένουμε έτσι στην παραλλαγή και μετά στη συνέχεια βέβαια στο μέλος. Πάμε στον στίχο «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εις μου Κύριε». Δι βάση μου έτσι, είχαμε καταλήξει στον βου, άρση, δί, δι, δι και ζω και δι, δι γαβου και δι

Εύκολο νομίζω. Και πάλι εντελής κατάληξη των Βου, τελική κατάληξη των Βου. Δι... Η βάση μας. Μέλος. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιό σου επάρσεις των χειρών μου θυσία εσπερίνη εις ακούσον μου Κύριε η ακούσον μου Κύριε Έτσι και οι δύο οι και εδώ βέβαια που έχουμε ολίγων και κεντήματα, μπορούμε να κάνουμε την ερμηνεία με το παρεστιγμένο γοργόν από τα αριστερά, πώς δηλαδή. Επάρση στον μου θυσία εσπερινή. Έτσι. Θυσία μου Εδώ στην ερμηνεία μπορούμε είτε παρεστηγμένο από τα αριστερά είτε από τα δεξιά ε? να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα κεντήματα αν ερμηνεύσουμε ο λίγων κεντήματα Ισάκουσον μου Κύριε. Αυτά βέβαια σιγά σιγά. Και να συνεχίσουμε με το πρώτο μας στοιχειρό ιδιόμελο. Προηγείται ο στίχος όπως και στους άλλους ήχους. εξάγα εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου, του θε το όνομα σου νίκην έχουν Χριστέ την κατατουάδου εν το σταυρό ανήλθες ή να τους εν θανάτου καθημένους συναναστήσεις σε αυτό ο ενεκρής ελεύθερο, ελεύθερος, ο πηγάζων ζωήν εξικίου φωτός, παντοδύναμε σωτήρ ελέησον ημάς. Το ποιητικό μας κείμενο, το περιεχόμενο των ύμνων αυτών ε, αναφέρονται στην Ανάσταση στο θεμέλιο λίθο της πίστης μας, ε, στην Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δι, δι. Ο στίχος καταλήγει, ε, τελική κατάληξη του κατευθυνθεί το υποσευχή μου στον Βου, άρα γα δι 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 και δι. Και μπαίνουμε στο ρυθμό μας. Δι, δι, γα, δι και ζο, και δι, 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 γα, που, και δι, και δι, 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 και δι, 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 κα, δι, κα, δι, κα, Δίγα δι και ζω και δι και δι, δίγα βου και δι. Γα δι και ζω και δι γα δι, δι δι γα και και δι γα βου. Πα πα βου γα δι και και γα δι δι και ζωνη ζω και δι, δι και ζω και δι, δι, γα και και δι, γα, βου. Βίσιμο, τρίσιμο το μέτρο για να μην μπερδευόμαστε mm. με την αρχή του στίχου, του επόμενου στίχου. Εδώ λίγο να μείνουμε, έχουμε μια κατάληξη στον βου, ε, εντελείς και μετά φτάνουμε στον Πα. Βου, Πα, Πα. Δύο χρόνους θα πούμε τον φθόγκο Πα, άρα ο Πα θα είναι στη θέση του Ε; Δεν έχει καμία αλλοίωση. Η ύφεση στον Πα ισχύει όταν το μέλος φτάσει μέχρι τον φθόγκο Νι. Ε, όταν όμως φτάνει στον Πα και μένει έστω για δύο χρόνους, ο Πα είναι στη φυσική του θέση παβούγαδί πα, και και γαδί. Έτσι. Λοιπόν, το λέω και μέλος. Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου του εξομολογήσασθε το ονόματι σου. Ο στίχος κατάληξης των δι έτσι. Το όνομα τη σου νίκην Χριστέ την κατά του Άδου εν το σταυρό ανήλθες. Να μείνω λίγο, τετράσιμο μέτρο, δήσιμο, τρίσιμο, τρίσιμο, ε, πόσο σημαντικό παίζει τονικός ρυθμός, ε, για να έχουμε σωστό τονισμό των λέξεων. Ε. «Αδού εν το σταυρό αν ήλθες. Αν δεν είχαμε τα δύο αυτά τρίσιμα μέτρα, έτσι, και πριν, όπου χρειάστη, και από την αρχή ακόμη, ας το πω, «Νίκην έχων χριστέ την» κατά του Άδου εν το Ο τονικός ρυθμός, ε, ο συνδυασμός του, των μέτρων του δύσιμου, του τρίσιμου και του τετράσιμου ρυθμού για να έχουμε σωστό τονισμό. Συνεχίζω ή να τους εν θανάτου καθημένους συναναστήσει σε αυτό ο ενεκρής ελευθερός ο πηγάζων ζωή εξοικείου φωτός. Ή διαφορετικά, εξοικείου φωτός, πάντων δύναμε Και συνεχίζουμε με το επόμενο στοιχειρό ιδιόμελο Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως ου ανταποδόσμη, σήμερον ο Χριστός θάνατον πατήσας, καθώς είπεν ανέστη και την αγαλίασιν το κόσμο εδωρίσατο, οι να πάντες κραυγάζοντες τον ύμνον ούτος ύπομεν. Η πηγή της ζωής, το απρόσιτον φως, παντοδύναμε σωτήρ ελέησον ημάς.

δι δι ζω και δι γα δι γα και και δι γα, Και μέλος, να το πούμε, η μελωδία βλέπετε είναι η ίδια, ε. κινείται μεταξύ των φθόγγων βου, δι, ζω, ε, πιο πολύ στο οξύ τετράχορδο, αν θυμάστε είχαμε πει κιόλα ότι ο δεύτερος ήχος κινείται, η μελωδία του. «Γαδί εμέ υπομενούσι δίκαιοι, εώ σου ανταποδοσμοί, σήμερον ο Χριστός θάνατον πατήσας» καθώς είπε ανέστη και την συν το κόσμο εδωρίσα το οι να πάντες κραυγάζοντες, πάντες έτσι. Είναι απάντε κραυγάζοντε των ύμνων ούτω υπομέν. Η πηγή τη ζωή το απρόσιτον φω πάντο δύναμε σωτήρ Και με το στοιχειρό ιδιόμελο που είδαμε στο σημερινό μάθημα, ολοκληρώσαμε το μάθημά μας, κλείνουμε την πρώτη μας αυτή γνωριμία με τον πλάγιο του Δευτέρου, στα σύντομα του μέλη, που χρησιμοποιούμε, δανειζόμαστε την μαλακή χρωματική κλίμακα. Από εσά το μόνο που θέλω είναι διάβασμα, έτσι μελέτη, προσεκτικά. Παρακολουθήστε και στο διαδίκτυο τα μαθήματά μας για να αφομοιώσετε και τα σωστά όσο μπορείτε διαστήματα του δευτέρου ήχου. Και βέβαια θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο μάθημά μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε.